5,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2022. Μήπως ήρθε η ώρα να ενημερωθούμε εκεί από μέσα πριν δούμε τα νομοσχέδια στην Βουλή, κύριε Υπουργέ? Το ερώτημα λοιπόν είναι, όταν ακούμε 5,5 δις, δεν καταλαβαίνουμε. Όταν ακούμε φοροελαφρύνσεις, θέλουμε να μας εξηγήσετε τι έρχεται και πότε έρχεται. Ακούστε κύριε Λασκαράτο, η ελληνική κυβέρνηση με σχέδιο και συγκεκριμένη στρατηγική ήδη από τον Αύγουστο του 2018 και στη συνέχεια από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει εξηγήσει ότι τα επόμενα χρόνια δημιουργείται ένας αρκετά μεγάλος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί να αξιοποιηθεί στην κατεύθυνση των ελαφρύνσεων της κοινωνικής στήριξης, στήριξη του κοινωνικού κράτους για την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Ακριβώς αυτό το πλαίσιο ο Πρωθυπουργός ήδη από το Σεπτέμβρη ανακοίνωσε και στη συνέχεια υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση μια σειρά από ελαφρύνσεις για το 2019. Σας θυμίζω τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τη μείωση κατά 10% μεσοσταθμικά και κατά 30% για τις μικρές περιουσίες του έμφυα. Σας θυμίζω επίσης την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, την μείωση στο 50% των ασφαλιστικών εισφορών για τους νέους εργαζόμενους, τις προσλήψεις, τις επιπλέον προσλήψεις για σημαντικά πεδία του κοινωνικού κράτους, όπως είναι το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, αλλά και η ειδική αγωγή. Και αυτή τη στιγμή, όπως ήδη έχει προαναγγελθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σε συνέντευξή του, φαίνεται να δημιουργείται επιπλέον δημοσιονομικό χώρος και για το 2019 αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον δημοσιονομικός χώρος πάνω δηλαδή από το 3,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος, το οποίο έχει συμφωνηθεί ως το όριο εκείνο το οποίο πρέπει, οφείλει να πιάνει η ελληνική οικονομία για, για να μπορούμε να διατηρούμε το χρέος μας σε βιώσιμα επίπεδα. Η στρατηγική της κυβέρνησης λοιπόν δεν είναι, όπως καταλαβαίνετε, μια επικοινωνιακή στρατηγική, ούτε χρειάζεται να βιαζόμαστε. Από τη δική μας πλευρά θα μελετήσουμε ακριβώς. Επικοινωνιακή στρατηγική, αυτό ακριβώς σας λέει ότι κάνετε η αντιπολίτευση. Αυτό το ονομάζει παραπολογία, έτσι, ενώψη εκλογών. Ναι, αλλά αυτό το λέει η αξιωματική αντιπολίτευση από το 2016. Θυμάστε ότι η κατηγορία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν είχαμε δώσει το πρώτο κοινωνικό μέρισμα το 2016, ήταν ότι το κάνουμε για προεκλογικούς λόγους. Το 2017 επανέλαβε την ίδια κατηγορία. Διευκολύνει ο κύριος Μητσοτάκης τώρα, κύριε Τζανακόπουλε, που φέρνει την τροπολογία για το αφορολόγητο? Γιατί είναι και αυτό μέσα στις δεσμεύσεις σας, να το πάρουμε έτσι λίγο χαριτωμένα να το πούμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αφού λοιπόν το έχετε στο πλάνο σας, τώρα που θα φέρει την τροπολογία, λέει τη Δευτέρα ο κύριος Μητσοτάκης στη Βούλη, σας ζητάει να την προσυπογράψετε. Εσείς τι θα κάνετε? Ο κύριος Μητσοτάκης έχει την τάση να αντικαθιστά την πολιτική ουσία με τον επικοινωνιακό εντυπωσιασμό. Θα σας θυμίσω ότι οι πρώτοι που έβαλαν στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα, για παράδειγμα, της κατάργησης του μέτρου της περικοπής των συντάξεων, ήταν η σημερινή κυβέρνηση. Ξεκινήσαμε τις διαδικασίες των συζητήσεων με τους θεσμούς, τελικά τους πείσαμε. Ο κ. Μητσοτάκης, ανύποπτο χρόνο κάποια στιγμή, για να δημιουργήσει και αυτός έναν επικοινωνιακό αντιπερισπασμό, κατέθεσε μια τροπολογία στην Βουλή, όπου ζητούσε την περικοπή του, την ακύρωση του μέτρου. Την ίδια στιγμή όμως είχαμε δηλώσεις από κορυφαία στελέχη του κόμματός του, αλλά και από τον ίδιο, ότι έχει συμπεριληφθεί το μέτρο αυτό στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το ίδιο συμβαίνει και με το αφορολόγητο. Στη ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης, το Σεπτέμβρη, είχε δηλώσει ότι ακριβώς επειδή αναμένεται να μειωθεί το αφορολόγητο, θα μειώσει την εισαγωγική φορολογική κλίμακα στο 9%, αν δεν κάνω λάθος. Άρα λοιπόν, ακριβώς αυτό γίνεται. Ο κ. Μητσοτάκης στην αρχή συμπεριλαμβάνει την μείωση του αφορολόγητου στο πρόγραμμά του και στη συνέχεια, για λόγους που έχουν να κάνουν με την λογική εντυπωσιασμού την οποία έχει ή την παραπλανητική λογική την οποία έχει υιοθετήσει, φέρνει μια τροπολογία. Επί της ουσίας, γιατί δεν το στηρίζετε? Για όποιο λόγο και να το κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Ήδη από τη ΔΕΘ και στη συνέχεια στις 15 Απριλίου στη συνέντευξή του είχε πει ότι με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να μειωθεί το αφορολόγητο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα ακολουθήσει το τέμπο και το ρυθμό που
θέλει να επιβάλλει ο κ. Μητσοτάκης. Όλα τα πράγματα θα γίνουν στην ώρα τους και πιστέψτε με, ο κ. Μητσοτάκης θα αναγκαστεί να ψηφίζει ένα-ένα τα μέτρα φορολογικών ελαφρύνσεων, ναι, αυτής της κυβέρνησης. Όπως θα ψηφίζει. Όπως θα ψηφίζει. Εδώ ήρθαν την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Θεοχάρης και μας θύμισε ότι ο κ. Τσακαλώτος λέει έχει δεσμευτεί σε ένα Eurogroup ότι θα τηρηθεί αυτή η μείωση του αφορολόγητου. Ο κ. Θεοχάρης μπερδεύει τα πράγματα. Εντάξει, και εκείνος έχει το δικαίωμα να λέει την άποψή του, να ερμηνεύει τα γεγονότα κατά το δοκούν. Θα σας θυμίσω ότι η συμφωνία του Ιουνίου του 2018 περιλαμβάνει δύο δεσμεύσεις, περιελάμβανε δύο δεσμεύσεις. Μία δέσμευση ήταν η περικοπή των συντάξεων 1/1/2019. Mm-hmm. Εξηγήσαμε στους θεσμούς τους λόγους για τους οποίους δεν είναι αναγκαία αυτή. Άρα και νομίζω ότι πλέον και ακριβώς επειδή καταργήθηκε το μέτρο, δεν είναι πλέον στην ημερήσια διάταξη. Από την άλλη μεριά, και για το αφορολόγητο, επίσης έχουμε εξηγήσει και θα συνεχίσουμε αυτήν την συζήτηση ότι δεν απαιτείται για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί. Και με αυτή την έννοια, νομίζω ότι είναι μια συζήτηση περιόνου σκιάσεων. Ωραία, δεν έχουμε πείσει τους ξένους δηλαδή ακόμα. Μισό λεπτό, αυτό είναι το θέμα. Όχι. Δεν έχουμε πείσει τους ξένους ότι είναι η ώρα για το αφορολόγητο. Σας ξαναλέω ότι η κυβέρνηση έχει μια στρατηγική στις συζητήσεις. Δεν έχει να κάνει με τους ξένους ή με τους μη ξένους. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται στην Ευρωζώνη. Πρέπει να συζητά ζητήματα προϋπολογισμού όπως όλες οι χώρες της Ευρωζώνης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι ο ρυθμός, αν θέλετε, των φορολογικών ελαφρύνσεων και των κοινωνικών ενισχύσεων κάθε φορά αποφασίζεται από την κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το αφορολόγητο, ξαναλέω ότι είναι μια συζήτηση περιόνου σκιάς για τον απλούστατο λόγο ότι το αφορολόγητο, η μείωση του αφορολόγητου δεν πρόκειται να εφαρμοστεί την 1/1/2020 υπό μία και μόνη προϋπόθεση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην κυβέρνηση. Κύριε Τζανακόπουλε, πάμε πίσω στα 5,5 δις, αυτό το πρόγραμμα σταθερότητας που παρουσιάσατε στους θεσμούς και αφορά στα υπερπλεονάσματα. Γιατί συνεχίζετε να ακολουθείτε αυτή την πολιτική, ενώ ο στόχος των πρωτογενών πλεονασμάτων είναι το 3,5, εσείς το υπερβαίνετε, μαζεύοντας μεν αυτά τα 5,5 δις, αλλά όπως σας καταλογίζουν, τα παίρνετε από τους πολλούς για να τα γυρίσετε σε λίγους. Όχι, δηλαδή, γίνεται ακριβώς το αντίθετο, θα σας έλεγα. Και στραγγίζετε με ένα τέτοιο με αυτόν τον τρόπο την αγορά, αφήνοντας πίσω και το κονδύλι για τα δημόσια έργα, όλα αυτά σας βάζουν μα ακριβώς μπροστά το αντίθετο για την πολιτική ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος. Εμείς παρουσιάζουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο παραμετρικών μέτρων. Τι σημαίνει παραμετρικών μέτρων? Μόνιμων μέτρων. Μέτρων δηλαδή που δεν είναι φάπαξ, δεν είναι μία φορά και στη συνέχεια επανερχόμαστε στην προτέρα κατάσταση, αλλά μόνιμων μέτρων φορολογικών και κοινωνικής ελάφρυνσης. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα επιτυγχάνονται πλέον υπερπλεονάσματα. Άρα έχετε λοιπόν βάλει ένα πλάνο. Μα σας ξαναλέω, δεν πρόκειται περί πλάνου. Αυτό το οποίο παρουσιάζεται στο σχέδιο είναι οι προβλέψεις. Δηλαδή, τι λέει το σχέδιο αυτό? Ότι αν συνεχίσουμε όπως είμαστε, χωρίς να κάνουμε καμία απολύτως αλλαγή, αυτό το οποίο αναμένεται να συμβεί είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος 5,5 δισεκατομμυρίων. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Δεν πρέπει να γίνεται. Δεν πρέπει να δημιουργούνται υπερπλεονάσματα. Δεν πρέπει να δημιουργείται υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας. Αντιθέτως, θα πρέπει να προβλέπεις ότι η ελληνική οικονομία θα έχει καλύτερη απόδοση, καλύτερη επίδοση και να παίρνεις εκ των προτέρων μόνιμα μέτρα που τελικά θα οδηγούν. Με βάση δηλαδή ποια στοιχεία βγαίνουν τα 5,5 δις? Τα 5,5 δις είναι το παραπάνω από το πρωτογενές. Τα 5,5 δις τι είναι? Είναι ότι είναι η πρόβλεψη του τι θα συμβεί αν δεν πάρουμε κανένα απολύτως μέτρο κοινωνικής ελάφρυνσης ή φορολογικής κοινωνικής στήριξης ή φορολογικής ελάφρυνσης. Αν όμως κάνω μία ως κυβέρνηση, αν κάνουμε μία φορολογική ελάφρυνση, αυτό σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσουμε ένα κομμάτι αυτού του χώρου, ο χώρος θα μειωθεί και τελικά θα καταλήξουμε, αν λειτουργήσουμε όπως πρέπει να λειτουργήσουμε, να μην έχουμε υπερπλεονάσματα τα επόμενα χρόνια. Δημοσιονομικός χώρος, μόνιμα μέτρα, άρα λοιπόν καταλήγουμε στο να επιτυγχάνουμε κάθε φορά ακριβώς το στόχο που πρέπει να επιτύχουμε. Να μείνουμε σε αυτό. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στην Λεσουάρ του Βελγίου, δεσμεύθηκε εκ νέου να επαναδιαπραγματευτεί τα υψηλά πλεονάσματα που υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το εξήγησε αναλυτικά. Είπε: δεν θα το κάνω αμέσως, το ξαναπεί, δεν θα αποτελέσει ζήτημα που θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό του
20, αλλά στο 21, στο 22, όταν πια θα έχω κερδίσει την εμπιστοσύνη του κτλ. Εσείς, αυτή τη δέσμευση, πώς την ακούτε, και όχι μόνο σε σχέση με το πολιτικό σας, το βασικό σας πολιτικό αντίπαλο, όπως την αρθρώνει, αλλά σε σχέση με το ίδιο το αίτημα, είναι και στους δικούς σας στόχους κάτι τέτοιο? Θα σας πω, κύριε Λασκαράτο, σε ό,τι αφορά τα πλεονάσματα, εγώ πρέπει να θυμίσω, είμαι αναγκασμένος να θυμίσω, ότι ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ως υπέρμαχος χαμηλότερων πρωτογενών πλεονασμάτων, συμμετείχε σε μια κυβέρνηση και ψήφιζε προϋπολογισμούς κυβέρνησης και μεσοπρόθεσμα προγράμματα, τα οποία προέβλεπαν πρωτογενή πλεονάσματα 4,5% μέχρι το 2031. Επομένως, έχω τη γνώμη ότι ως προς αυτή την πτυχή, η θέση του κ. Μητσοτάκη είναι υποκριτική. Τώρα βγήκαμε όμως από τα μνημόνια. Επιτρέψτε μου να σας πω. Τα πρωτογενή πλεονάσματα που είχε υπογράψει ο κ. Μητσοτάκης, 4,5%, δεν σχετίζονταν αυτά καθ' αυτά με τα μνημόνια, αλλά σχετίζονταν με την τότε μελέτη βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Όμως η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε να επιτύχει μια συμφωνία για το χρέος, η οποία μειώνει τα πρωτογενή πλεονάσματα σε σχέση με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, στην οποία συμμετείχε ο κ. Μητσοτάκης, από το 4,5% το οποίο προβλεπόταν τότε, στο 2% μετά το 2022 και στο 3,5% μέχρι το 2022. Τώρα, σε ό,τι αφορά μια άλλη πτυχή όμως της πολιτικής ρητορικής και της πολιτικής στρατηγικής του κ. Μητσοτάκη, αυτή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και θα σας πω γιατί. Η βασική ιδέα την οποία έχουν επεξεργαστεί στη Νέα Δημοκρατία είναι περίπου η εξής. Θα εφαρμόσουμε το πρώτο και το δεύτερο χρόνο ένα πρόγραμμα κοινωνικής ισοπαίδωσης, μπροστά στο οποίο πρόγραμμα οι ιδέες και οι προτάσεις και οι θέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου οχριούν. Ένα πρόγραμμα δηλαδή κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, μείωση των μισθών, απολύσεων, δημιουργίας ενός κλίματος, αν θέλετε, πλήρους εργοδοτικής αυθαιρεσίας και ασυδοσίας. Αυτό το διακρίνουμε από το γεγονός ότι παρακολουθούμε τις απόψεις, τις θέσεις, τις πολιτικές τοποθετήσεις. Θα σας πω. Ο κ. Μητσοτάκης μιλάει. Εντάξει, αυτά είναι πολύ ωραίες γενικές τοποθετήσεις, όμως όταν βάζουμε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη πει ότι θα αντικαταστήσει το 1:1 στο ελληνικό δημόσιο με το που ισχύει σήμερα. Δηλαδή, μία πρόσληψη για μία αποχώρηση με το 1:5. Δηλαδή, θα μας επαναφέρει στις πιο σκοτεινές περιόδους του μνημονίου ως προς την λειτουργία του δημόσιου τομέα. Ότι σκοπεύει να παραχωρήσει, αν θέλετε, πλευρές της δημόσιας κυριαρχικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης σε ιδιωτικά συμφέροντα. Σκοπεύει να δημιουργήσει ένα πεδίο ελευθερίας για την ιδιωτική πρωτοβουλία στους τομείς της υγείας και της παιδείας. Σκοπεύει να καταργήσει το οκτάωρο. Μας είπε ότι πριν από κάποιο καιρό ότι το οκτάωρο είναι πια ξεπερασμένο. Δεν χρειάζεται ο κόσμος να δουλεύει 9 με 5. Πρέπει πλέον να περάσουμε. Ζήλεψε, φαίνεται, τον κύριο Κούρτς, ο οποίος με νόμο πέρασε το 12ωρο. Κατασκευάζεται fake news όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Εντάξει, θέλετε να σας στείλω μόλις τελειώσει. Τα Christmas gifts το κάνετε εσείς, ότι θα κόψει τους μισθούς 10% στον ιδιωτικό τομέα. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, μπορώ να σας στείλω μία προς μία τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, όπου επαναλαμβάνει αυτά τα οποία σας λέω εγώ σήμερα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει λοιπόν ένα πρόγραμμα στο μυαλό του που είναι πρόγραμμα κοινωνικής ισοπαίδωσης, είναι πρόγραμμα επιστροφής στις πιο μαύρες περιόδους του μνημονίου, είναι πρόγραμμα κατάργησης, αν θέλετε, μια σειρά προνοιακών πολιτικών που έχει υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση αυτά τα 4 χρόνια. Θέλω να σας θυμίσω ότι το 2015, για παράδειγμα, πήραμε έναν προϋπολογισμό στην πρόνοια, ο οποίος ήταν 750 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή ο προνοιακός προϋπολογισμός είναι στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά ο κ. Μητσοτάκης, ακριβώς επειδή δεν έχει την αντίληψη του κοινωνικού κράτους, της κοινωνικής αλληλεγγύης, έχει μια αντίληψη ακραία φιλελεύθερη, θέλει να τα καταργήσει. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω όμως, κύριε Λασκαράτο, το επιχείρημά μου. Λέω λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης τι λέει? Αφού υλοποιήσω εγώ ένα τέτοιο πρόγραμμα, μπροστά στο οποίο οι θέσεις του Δούνου του θα μοιάζουν με νηπιαγωγείο, θα έχω την αξιοπιστία να επαναδιαπραγματευτώ
7 πρωτογενή πλεονάσματα το 2021 και οι Ευρωπαίοι, ακριβώς επειδή θα έχω καταφέρει να είμαι αξιόπιστος, θα αποδεχθούν αυτή την θέση. Εγώ σας λέω λοιπόν το εξής, ότι τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να γίνει. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι διατεθειμένος να επαναδιαπραγματευτεί κανένα πρωτογενές πλεόνασμα. Το χρησιμοποιεί, αν θέλετε, ως καρότο όλο αυτό, για να γίνει αποδεκτό από την ελληνική κοινωνία ένα πρόγραμμα κοινωνικής ισοπαίδωσης. Όμως οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας θα, μια ενδεχόμενη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας θα οδηγήσει σε μια επιστροφή στο πιο σκοτεινό παρελθόν. Κύριε Υπουργέ, να κάνουμε και ερωτήσεις. Σας παρακαλώ θερμότατα. Εγώ δεν ρώτησα όμως τι σκέφτεται να κάνει ο κ. Μητσοτάκης μόνο, αλλά και τι σκέφτεστε να κάνετε εσείς σε σχέση με αυτό. Δηλαδή, θεωρείτε ότι αν δεν προηγηθεί ένα πρόγραμμα κοινωνικής ισοπαίδωσης, όπως το είπατε, δεν έχουμε το περιθώριο να πάμε στους Ευρωπαίους να τους πούμε. Παιδιά, κάναμε μια διαπραγμάτευση σε μια άλλη εποχή. Πάμε πια στο 2020 και ο λαός έχει άλλες ανάγκες και εμείς άλλες δυνατότητες να το επαναδιαπραγματευτούμε. Κύριε Λασκαράτο, με ρωτήσατε για μια θέση την οποία διατύπωσε ο κ. Μητσοτάκης. Επομένως, σας απάντησα για τη σκέψη και την πολιτική τοποθέτηση και την πρόταση αλλά που και διατύπωσε και ο κ. Μητσοτάκης. Πάνω σε αυτό. Από τη δική μας μεριά, λέμε λοιπόν το εξής. Επιτύχαμε μια πολύ σημαντική ιστορικού χαρακτήρα ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα των πρωτογενών πλεονασμάτων, κατά τη γνώμη μας, είναι ένα ζήτημα ανοιχτό. Και αν υπάρχει μια κυβέρνηση, κύριε Λασκαράτο, η οποία έχει τη δυνατότητα να ανοίξει αυτό το θέμα και να επιτύχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα για τον ελληνικό λαό, είναι η σημερινή κυβέρνηση και καμία άλλη. Ανοιχτό το ζήτημα, λέτε λοιπόν και εσείς για τα πρωτογενή πλεονάσματα, κύριε Λασκαράτο. Αν υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει τη δυνατότητα να θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα και να πάρει μια καλύτερη ρύθμιση, αν θέλετε, είναι η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα, κύριε Τζανακοπούλε, συγγνώμη τώρα, όσο το σας άκουγα προηγουμένως να λέτε για το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη και τις μειώσεις, τέλος πάντων, και αυτά που θέλει να κάνει και τις προσλήψεις, το 1:5 να επαναφέρει. Καταργήσω το πτάωρο. Ναι, προσπαθούσα να φέρω στο μυαλό μου τα όσα άκουσα χθες στο ρεπορτάζ για το δικό σας πρόγραμμα σταθερότητας, τα όσα συζητήσατε με τους θεσμούς. Και το βρήκα σήμερα τώρα, εδώ το βρήκα στην Καθημερινή. Προτείνατε μείωση δαπανών για παιδεία και υγεία παρά τα μεγάλα υπερπλεονάσματα. Πώς θα το πετύχετε αυτό? Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Αυτά είναι φαντασιώσεις και ερμηνείες πάνω σε μία στο πλαίσιο αυτό της δημοσιονομικής στρατηγικής. Νομίζω ότι γιατί η παιδεία και η υγεία είναι νευραλγικοί τομείς και έχουν επιλυθεί. Ακούστε, κυρία Μιχελιδάκη, αν κάποιος έχει αποδείξει και έχει δώσει δείγμα γραφής για το γεγονός ότι αυξάνονται οι δαπάνες στην υγεία και την παιδεία επί των ημερών του, είναι η σημερινή κυβέρνηση. Πρώτο στοιχείο που θέλω να σας πω είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία η έρευνα, για παράδειγμα, έχει έναν προϋπολογισμό ο οποίος ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, και την ίδια στιγμή σε ό,τι αφορά την υγεία έχουμε αυξήσει τους προϋπολογισμούς, έχουμε φέρει τα δημόσια νοσοκομεία σε πλεονασματική κατάσταση και την ίδια στιγμή αυξάνουμε τις διαθέσιμες κλίνες, αυξάνουμε τις υποδομές των νοσοκομείων. Απολύτως όχι. Αυξάνουμε τις υποδομές των νοσοκομείων και την ίδια στιγμή ανοίξαμε τις πόρτες των νοσοκομείων σε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους ανθρώπους, πόρτες τις οποίες είχε κλείσει η προηγούμενη κυβέρνηση με εντολή Σαμαρά και Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς να ασκήσει κριτική στα ζητήματα στήριξης του κοινωνικού κράτους στην σημερινή κυβέρνηση παρά μόνο από μια φιλελεύθερη σκοπιά. Δηλαδή να πει ότι χρειαζόμαστε λιγότερο κοινωνικό κράτος. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πολιτική δύναμη στη χώρα η οποία να μπορεί να ασκήσει, αν θέλετε, κριτική στη σημερινή κυβέρνηση από μια σκοπιά περαιτέρω υποστήριξη του κοινωνικού κράτους. Η μόνη κριτική η οποία ασκείται και η οποία είναι και εύλογη, είναι και θεμητή, διότι υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση, υπάρχουν ιδεολογικές αντιλήψεις, υπάρχουν ιδεολογικές συγκρούσεις, υπάρχουν διαφορετικές ιδεολογικές τοποθετήσεις. Η μόνη κριτική που μπορεί να γίνει στη σημερινή λοιπόν κυβέρνηση, σας ξαναλέω, σε ό,τι αφορά το κοινωνικό κράτος, μπορεί να γίνει, κύριε, από μια φιλελεύθερη σκοπιά. Όχι από μια σκοπιά περαιτέρω στήριξη του κοινωνικού κράτους.
Τώρα, οι πολίτες λένε, εγώ για να στηριχθώ θέλω και μια 13η σύνταξη και ένα 13ο μισθό. Σας είπα, κύριε Λευκαράτο, διαβάζω στις εφημερίδες ότι αυτό το επιμένετε να βάζετε ένα θέμα για το οποίο σας είπα ότι θα συζητηθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε έναν δημοσιονομικό χώρο για το 2019, έχουμε περαιτέρω δημοσιονομικό χώρο για το 2020, 2021 και 2022. Θα υπάρξουν... Δεν το βάζω μόνο εγώ, και οι υπουργοί βγαίνουν στα κανάλια και λένε το συζητάμε. Θα υπάρξουν, σας ξαναλέω, συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Οικονομικών. Ναι. Θα προσδιοριστεί επακριβώς το ύψος του δημοσιονομικού χώρου και από εκεί και πέρα θα έχουμε ανακοινώσεις για μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης και κοινωνικής στήριξης μέσα στο επόμενο διάστημα. Δεν έχω καταλάβει γι' αυτό όμως κάτι δεν έχω καταλάβει. Τι δεν έχετε καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει. Πείτε μου για να σας το εξηγήσω. Όταν ακούμε 13η σύνταξη, ας πούμε, συζητιέται, γράφεται. Μιλάμε μόνο για τους συνταξιούχους ή πάμε και στο 13ο μισθό. Εγώ σας ξαναείπα. Εγώ μιλάω, υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος. Ξέρετε τα μνημόνια, το πρώτο μνημόνιο, αν κάτι πολύ μεγάλο θυμούνται όλοι, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, είναι και η κατάργηση, η βίαιη κατάργηση των δώρων. 13ος μισθός, 14ος, το ίδιο και με τις συντάξεις. Η επιστροφή τους λοιπόν, υπάρχει ένα ερώτημα, το κάνουμε καθημερινά. Και τώρα θέλει ο κ. Μητσοτάκης να καταργήσει το 14ο μισθό και στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, σας ξαναλέω, κύριε Λασκαράτο, να το πω τίμια, όπως το λέμε κάθε μέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να συζητάμε με φημολογίες, με ρεπορτάζ, με το τι ακούσατε εσείς ή με το τι άκουσα εγώ. Σας απάντησα από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ ότι υπάρχει διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος περίπου 5,5 δισεκατομμυρίων για την περίοδο από το 2019 μέχρι το 2022. Αυτόν τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο θα τον προσδιορίσουμε επακριβώς, θα δούμε κατά ποιον τρόπο επιμερίζεται στο κάθε έτος και πολύ σύντομα μετά τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Οικονομικών θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν κανένα νόημα να συζητούνται. Έχω ένα πολύ κακό συνήθειο ως δημοσιογράφος, επαναλαμβάνω τα ερωτήματά μου και αυτό μου το χρεώνουν. Αλλά τα επαναλαμβάνω παντού. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, πιο πολιτικά, γιατί καταλαβαίνω θα τα αποφασίσει το Οικονομικό Επιτελείο και ο Πρωθυπουργός και ό,τι ανακοινωθεί θα ανακοινωθεί. Αλλά η επιστροφή των δώρων είναι, γιατί είμαστε τώρα σε μια μεταμνημονιακή περίοδο, είναι αυτό που λέμε επιστροφή στην κανονικότητα ή είναι ξύλωμα του πουλόβερ? Υπάρχουν δύο αντιλήψεις, δύο τρόποι σκέψης. Είναι επιστροφή στην κανονικότητα ή είναι ξυλώνουμε ότι παλέψανε οι πολίτες 10 χρόνια έτσι για να χαϊδέψουμε αυτιά. Θα σας πω, κύριε Λασκαράτο, το εξής, ότι η ελληνική κυβέρνηση οποιαδήποτε πρωτοβουλία κοινωνικής στήριξης ή φορολογικής ελάφρυνσης και αν έχει λάβει, αυτό το έχει κάνει πάντοτε έχοντας έναν διπλό γνώμονα. Από τη μία μεριά να δημιουργήσει όρους για την στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας και από την άλλη μεριά να μην θέσει σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά της χώρας. Δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι οδηγήσαμε τη δημοσιονομική κατάσταση στον εκτροχιασμό. Εμείς είμαστε αυτοί που ήρθαμε και τακτοποιήσαμε τη δημοσιονομική κατάσταση και νομίζω ότι όλοι, σε ολόκληρο τον κόσμο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, το αναγνωρίζουν αυτό. Άρα λοιπόν, από την δική μας μεριά, σε σχέση με το ξύλωμα του πουλόβερ που λέτε, θα σας απαντούσα το εξής, ότι από το Σεπτέμβριο του 2018 έχουμε βγει από τη μνημονιακή περίοδο. Έχουμε βγει δηλαδή από το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ανακτήσει ένα πεδίο ελευθερίας και αυτό φαίνεται σε μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε πάρει. Όπως για παράδειγμα η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που αντιστρέψαμε μια τάση η οποία δεν είναι μόνο ελληνική τάση, είναι πανευρωπαϊκή τάση η απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Αντιστρέφουμε εμείς αυτή την τάση επαναφέροντας τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το δεύτερο είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ, η κατάργηση του υποκατώτατου. Από την άλλη μεριά, σας μίλησα προηγουμένως για συγκεκριμένες φορολογικές ελαφρύνσεις για το 2019, αλλά και για μέτρα τα οποία έχουμε εξαγγείλει για την επόμενη τετραετία. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει περαιτέρω δημοσιονομικός χώρος. Άρα αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται, εμείς ερχόμαστε να τον αξιοποιήσουμε προς όφελος κοινωνικής πλειοψηφίας, όχι προς όφελος της ολιγαρχίας, όπως θέλει να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές αυτό το οποίο λέω. Δηλαδή, στο πλαίσιο της διευρυμένης ελευθερίας κινήσεων την οποία έχουμε, προσπαθούμε να δημιουργούμε όρους κοινωνικής στήριξης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δημιουργούμε κινδύνους για την δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Κύριε Ζανακόπουλε, λοιπόν, για να προχωρήσουμε λίγο, γιατί
Είμαστε 10 μήνες μετά από το Μάτι, αν μετράω σωστά. Μαθαίνουμε ότι έρχεται σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη νέα πολιτική προστασία. Έχετε καθυστερήσει και θα μπουν τα πράγματα σε ένα πλαίσιο που θα βοηθήσει στην προστασία των πολιτών? Γιατί αυτή είναι μια τραγωδία με 100 νεκρούς που έχει αφήσει μια μεγάλη πληγή στην ελληνική κοινωνία και έχει φέρει, φαντάζομαι, και εσάς σε μια διαδικασία μιας αυτοκριτικής, έτσι, του χειρισμού συνολικά. Διαστόματος του Πρωθυπουργού έχει αναλυφθεί η πολιτική ευθύνη, η οποία όμως πρέπει να τονίσουμε ότι είναι και διαχρονική, και αυτό δεν φάνηκε να συγκινεί καμία άλλη πολιτική δύναμη, διότι ξέρετε, τα όσα συνέβησαν στο Μάτι δεν είχαν να κάνουν μόνο με την εκεί επιχείρηση, είχαν να κάνουν με έναν συνολικό, με την ανυπαρξία ενός συνολικού χωροταξικού σχεδιασμού, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να διαρθωθεί, όπως καταλαβαίνετε, από την μία μέρα στην άλλη. Από τη μεριά μας είπαμε ότι θα πρέπει και στο επιχειρησιακό πεδίο να βελτιωθούμε ως ελληνική πολιτεία, και γι' αυτό το λόγο ο Πρωθυπουργός είχε ήδη ανακοινώσει ότι προτιθέμεθα να αλλάξουμε το πλαίσιο λειτουργίας πολιτικής προστασίας. Αυτό βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται έρευνα, χρειάζεται την στήριξη της διεθνούς εμπειρίας, την διεθνή τεχνογνωσία, η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, να αξιοποιηθεί από τις ελληνικές αρχές, να την επεξεργαστούμε για να μπορέσουμε να τη φέρουμε στο ελληνικό περιβάλλον. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά σε ό,τι αφορά την ανασυγκρότηση και την μεταρρύθμιση του πλαισίου για τη λειτουργία της πολιτικής προστασίας, η οποία ακριβώς θα έρθει και προς διαβούλευση, όμως δεν μπορούσε να γίνει, όπως καταλαβαίνετε, νωρίτερα. Δεν αλλάζει σε ένα ολόκληρο επιχειρησιακό και θεσμικό οικοδόμημα μέσα σε 2 ή 3 μήνες. Χρειάζεται, όπως ξέρετε, κάναμε και μια διεθνή επιτροπή στην οποία συμμετείχε, στην οποία ο πρόεδρος της, ο επικεφαλής της, αν θέλετε, ήταν ο κύριος Γκολντάμερ, ένας άνθρωπος, ο καθηγητής Γκολντάμερ, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους ερευνητές σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με αντίστοιχες δομές, με αντίστοιχα θεσμικά πλαίσια και με το τι πρέπει να κάνει μια πολιτεία για να προστατευθεί από τις πυρκαγιές. Αξιοποιήσαμε το πόρισμα αυτό, στο οποίο δούλεψαν εξαιρετικοί Έλληνες επιστήμονες και οι οποίοι έχουν κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, και καταλήγουμε σε ένα νομοσχέδιο για την αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας της πολιτικής προστασίας, το οποίο νομίζω ότι αποτελεί παρακαταθήκη για το ελληνικό κράτος και την ελληνική διοίκηση. Αυτό πότε θα είναι έτοιμο, γιατί έρχεται και ένα καλοκαίρι, και πώς θα θωρακιστεί αυτή η περίοδος που ανοίγεται μπροστά για να αποφευθούν δυσάρεστες ή τραγικές καταστάσεις? Το θέμα της μεταρρύθμισης του πλαισίου λειτουργίας πολιτικής προστασίας είναι κάτι πολύ πιο μακροπρόθεσμο. Δεν έχει να κάνει με το πώς προετοιμάζεται το ελληνικό κράτος και η ελληνική διοίκηση για το φετινό καλοκαίρι. Έχει να κάνει με μια αναδιάρθρωση της συνολικής δομής, η οποία, σας ξαναλέω, είναι παρακαταθήκη για το μέλλον. Από εκεί και πέρα, οι πυροσβεστικοί, το αρμόδιο Υπουργείο, κάνουν όλα όσα οφείλουν να κάνουν για να προστατεύσουν τις περιουσίες και τις ζωές των ανθρώπων, κυρίως μέσα στο καλοκαίρι που έρχεται. Λοιπόν, επειδή μπήκαμε στο Μάτι και όταν ξεκίνησε η κουβέντα μας εδώ στο πλατό του Απευθείας, έγινε ένα τιτίβισμα από τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε, αφού έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ευκαιρία είναι να μας το σχολιάσετε. Ανατρίχιασα, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, βλέποντας χθες το αφιέρωμα Παπαχελάκη, το τι συνέβη εκείνο το απόγευμα. Τρία πράγματα ήρθαν αμέσως στο μυαλό μου. Πρώτον, πόση αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή και πόσο κινησμός χρειάζεται για να στείνεις μια επικοινωνιακή φιέστα μπροστά στις κάμερες. Το διαβάζω όλο για να έχετε πλήρη εικόνα να μας το σχολιάσετε. Την ώρα που γνωρίζεις ότι βρίσκεσαι μπροστά σε μια πρωτοφανή τραγωδία με πολλούς νεκρούς, και χθες βράδυ που αποκαλύπτονταν αυτά τα συγκλονιστικά στοιχεία, να χορεύεις ξέγνιαστος με την ίδια παρέα συνενόχων εκείνης της νύχτας. Δεύτερον, με συγκλώνησε, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Facebook σε μια εκτενή ανάρτηση, η αξιοπρέπεια των απλών πολιτών που βρέθηκαν αντιμέτωποι με την καταστροφή και το θάνατο, αλλά και των συνεπών κρατικών λειτουργών που μάταια έψαχναν έναν υπεύθυνο να τους πει τι να κάνουν. Σκύβω το κεφάλι μου με σεβασμό, τίποτε άλλο. Τρίτον, μας περιμένει πολύ δουλειά την επόμενη μέρα για να βάλουμε σε τάξη ένα διαλυμένο κράτος που δεν υπηρετεί τον πολίτη. Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε προχθές και δεν έχει γίνει τίποτα, με κεφαλαία γράμματα το γράφει αυτό, για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι φέτος, ώστε να μην ζήσουμε ξανά μια νέα συμφορά.
Εντάξει, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί για άλλη μια φορά να την βορυχία η οποία νομίζω ότι δεν τιμά ούτε τον ίδιο, ούτε νομίζω ότι δείχνει σεβασμό για, για το τι συνέβη εκείνη τη νύχτα. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές, κύριε Λασκαράτο, ότι οι νεκροί δεν κρύβονται. Εγώ ίδιος ήμουνα εκείνος που ανακοίνωσα εκείνο το βράδυ και πιστέψτε με, ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα εκείνη. Τους πρώτους επιβεβαιωμένους νεκρούς από την συγκεκριμένη περιοχή, τώρα για προεκλογικούς λόγους να προσπαθούν διάφορα μηντιακά επιτελεία να επαναφέρουν το ζήτημα στην ημερήσια διάταξη, εμένα μου θυμίζει επικοινωνιακή με όλους τους αρχηγούς των υπηρεσιών, όπου κανείς δεν έπαιρνε πάνω του μία ευθύνη και μετά παρακολουθήσαμε το ξύλωμα όλων σχεδόν. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο της Παρασκευής ανέλαβε, όπως σας είπα προηγουμένως, την πολιτική ευθύνη, ενώ κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν βρήκε το πολιτικό σθένος να αναγνωρίσει ότι υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες για τη συγκεκριμένη καταστροφή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε διαλυμένες πράγματι υπηρεσίες, τις οποίες θυμίζω ότι ήταν οι κυβερνήσεις των κυρίων Σαμαρά και Βενιζέλου, στις οποίες συμμετείχε ο κ. Μητσοτάκης, που οδήγησαν, αν θέλετε, στην κατάρρευση συνολικά της δημόσιας διοίκησης, με αυτά τα οποία δέχτηκαν. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν εκείνος ο οποίος οδηγούσε. Επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου να σας πω. Ήταν δεν είναι ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος ήταν εκείνος που απέλυε δημοσίους υπαλλήλους. Δεν απέλυσε δημοσίους υπαλλήλους η σημερινή κυβέρνηση. Κύριε Υπουργέ. Το ελληνικό δημόσιο αποδιαρθρώθηκε, διαλύθηκε, κατεδαφίστηκε στην κυριολεξία στην περίοδο των πρώτων δύο μνημονίων. Και όπως καταλαβαίνετε, να ξαναστήσεις έναν μηχανισμό, να ξαναδημιουργήσεις μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Όχι ότι ήταν. Όχι. Απλά σας ξαναλέω ότι το να μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης για διαλυμένες δημόσιες υπηρεσίες, νομίζω ότι είναι κατά τι υποκριτικό. Αυτό προσπαθώ να στυλιτεύσω. Να ρωτήσω εδώ. Τώρα σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή κατάσταση, έχει υποθεί από πάρα πολλούς, ειδικότερους εμού, ότι επρόκειτο για μια πρωτοφανής δυσκολίας επιχείρηση. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, το ζήτημα είναι είτε θα δούμε με ψυχραιμία το τι πήγε στραβά και τι μπορεί να διαρθωθεί στο τέλος, είτε θα επιχειρήσουμε πολιτική την βορυχία κατά τον τρόπο που επιχειρεί ο κύριος Μητσοτάκης. Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Βάζετε και ξαναβάζετε στο τραπέζι το θέμα του debate 22 Απριλίου για τον Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το είπε πρώτος ο Πρωθυπουργός και με έναν περιπεκτικό τρόπο εκείνη την βραδιά. 1η Μαΐου απήντησε ο κύριος Μητσοτάκης ότι όποιος θέλει κλείνει τη Βουλή, πάμε σε εκλογές και κάνω debate. Αλλιώς, debate υπάρχει στην αίθουσα της Ολομέλειας. Επανήλθε χθες. Γιατί δεν έχουμε εκλογές? Η κυρία Σβίγκου, να το πω ολόκληρο ξανά, έστειλε ένα εγγράφο στο αίτημα δεν στην κυρία εκλογές, Ζαχαράκη. Και ήρθε πάλι μια αρνητική απάντηση. Έρχονται ευρωεκλογές. Και δεν είναι εκλογές ή ευρωεκλογές. Θέλετε να μιλήσετε μόνο για τις ευρωεκλογές σε ένα τέτοιο debate? Οι ευρωεκλογές, όπως καταλαβαίνετε, θέτουν στην ατζέντα και στη μερίσια διάταξη το σύνολο των θεμάτων. Διότι συγκρούονται κόμματα με πολιτικά προγράμματα, συγκρούονται κόμματα με πολιτικές θέσεις, με αντιλήψεις, με στρατηγικές και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Με αυτή την έννοια λέμε ότι θα ήταν καλό ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος παριστάνει τον πολιτικό εκείνο ο οποίος έχει απαντήσεις για όλα, έχει προτάσεις για όλα, έχει πρόγραμμα για όλα και έχει τη δυνατότητα να πείσει τον ελληνικό λαό με το πρόγραμμά του, να έρθει και σε μια ισότιμη, αν θέλετε, συζήτηση, διότι ο τρόπος με τον οποίο, ίσως να συμφωνήσετε μαζί μου, ο τρόπος με τον οποίο, αν θέλετε, διαμεσολαβείται η αντιπαράθεση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν καθιστά ισότιμο τον διάλογο στην καθημερινή
καθημερινότητα αυτής της χώρας. Με ισότιμο λοιπόν τρόπο να αντιμετωπίσει τον κύριο Τσίπρα στο επίπεδο της πολιτικής στρατηγικής, των πολιτικών θέσεων, των πολιτικών αντιλήψεων σε ένα debate. Ναι. Δηλαδή με μια δυνατότητα, αν θέλετε, θα σας απαντήσω και γι' αυτό. Με μια δυνατότητα, αν θέλετε, να ανταλλαχθούν επιχειρήματα με έναν πολύ πιο ζωντανό τρόπο από ό,τι συμβαίνει στη Βουλή, όπου έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να εμφανίζεται με πρόταση. Πολύ ζωντανό είναι ο τρόπος στη Βουλή. Επιτρέψτε μου. Έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να εμφανίζεται με ομιλίες που τις έχει προετοιμάσει εκ των προτέρων και να τις διαβάζει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό δεν συγκροτεί έναν πραγματικό διάλογο. Εμείς λέμε λοιπόν έναν ζωντανό και εφόλης της ύλης διάλογο ενώπιον των πολιτών, με ένα διαφορετικό, αν θέλετε, πλαίσιο από το κοινοβουλευτικό πλαίσιο που έχει συγκεκριμένους κανόνες, συγκεκριμένες δουλειές, να βάλουμε διαφορετικούς κανόνες, να υπάρξει διάλογος, να υπάρξει ανταλλαγή επιχειρημάτων, να υπάρξει ανταλλαγή πολιτικών θέσεων σε μια πολύ πιο. Σε μια πάρα πολύ διάλογο περίοδο για την Ευρώπη. Διάλογο που θα περιλαμβάνει μόνο απευθείας ερωτήματα του ενός αρχηγού προς τον άλλον, που αυτό εξασφαλίζει τι, να το πούμε καθαρά, ότι κανένας δεν ξέρει. Αποκλείεται να έχει δώσει ο κύριος Μητσοτάκης τα ερωτήματά του στον κύριο Τσίπρα ή το αντίστροφο ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Μητσοτάκη. Και βεβαίως, διάλογο θα το βεβαίως θα τον δεχόμασταν. Γιατί βλέπω πασαρέλα δημοσιογράφο θα την πει. Βεβαίως θα τον δεχόμασταν, κύριε Λασκαράτο. Αυτός που ο οποίος αποκλείεται να δεχόταν μια τέτοια πολιτική αντιπαράθεση, αν θέλετε, είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Όμως σκέφτομαι, μήπως ήταν και ένα τελετύπη. Γιατί όταν πρωτομαγιά ο κύριος Μητσοτάκης λέει: εγώ δεν θέλω την πέντε, δεν το δέχομαι. Και δύο του μηνός έρχεται εκ νέου το αίτημα. Μήπως είναι τερτύπη για να πει η κυβέρνηση ή ο ΣΥΡΙΖΑ ότι να, εδώ είμαστε ξανά, δεν έρχεστε. Μήπως δηλαδή είναι λιγότερα ουσιαστικό, γιατί ξέρετε αυτό, εκ των προτέρων την αρνητική απάντηση. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένα πράγματα που αυτή τη στιγμή έχει έτοιμα η Νέα Δημοκρατία. Το ένα είναι να φέρει την τροπολογία για το αφορολόγητο και το άλλο είναι την πρόταση μομφής για τον κύριο Πολάκη, που από ό,τι μαθαίνουμε και προφανώς έτσι θα συμβεί, θα μετατραπεί σε ψήφο εμπιστοσύνη. Άρα σου λέει η Νέα Δημοκρατία, εγώ σε έχω στριμωγμένο. Και σήμερα μου έρχεσαι και μου καταρχάς θα σας πω το εξής. Το αίτημα και η πρόσκληση και η πρόκληση του Πρωθυπουργού προς τον κύριο Μητσοτάκη για τον debate έχει γίνει πολύ πριν από όσα αναφέρεται. Άρα λοιπόν, συγχωρείτε, ο κύριος Πρωθυπουργός ήδη έχει καλέσει τον κύριο Μητσοτάκη 2-3 φορές. Ο κύριος Μητσοτάκης αρνείται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς το θέσαμε και επισήμως. Μήπως και ο κύριος Μητσοτάκης αλλάξει γνώμη. Αν και φαίνεται, σας ξαναείπα και ξαναεξήγησα ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές καταστάσεις. Τώρα, για να έρθουμε στη Βουλή, στην συζήτηση αυτή την οποία ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ως αντιπερισπασμό, θα συζητήσουμε για όλα τα ζητήματα. Θα συζητήσουμε για την οικονομική στρατηγική, θα συζητήσουμε για τις διαφορετικές πολιτικές θέσεις, θα συζητήσουμε για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στον χώρο της εργασίας, θα συζητήσουμε για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το κοινωνικό κράτος και την επιδοματική πολιτική. Η πρόταση μου Απολύτως. Δηλαδή, θέλει ο κύριος Μητσοτάκης πάση θυσία. Ο κύριος Πολάκης βοήθησε την κυβέρνηση σε αυτή την φάση με τις δηλώσεις του και τις τοποθετήσεις του, γιατί πήραν αποστάσεις και δικά σας τελέχη, κύριε Τζανακόπουλε. Και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι ουσιαστικά το γυρίζετε σε πρόταση μομφής, γιατί φοβάστε ότι δεν θα στηρίξουν τα δικά σας τελέχη τον κύριο Πολάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να λέει ό,τι θέλει και η Νέα Δημοκρατία μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια κίνηση πολιτικού αντιπερισπασμού, διότι η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια είναι να αφήνουμε το μείζον και να ασχολούμαστε με τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνεται ή ερμηνεύει δηλώσεις, φημολογίες, ρεπορτάζ και λοιπά. Αυτές η συγκεκριμένη τοποθέτηση, αν θέλετε να πάμε στην ουσία, έχει να κάνει πάρα πολύ. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση, αν θέλετε να πάμε στην ουσία, έχει να κάνει με μια πολιτική αντιπαράθεση την οποία έχει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ, με τη σημερινή κυβέρνηση. Και αυτή η πολιτική αντιπαράθεση, η ουσία, η ιδεολογική και πολιτική ουσία της αντιπαράθεσης αυτής, έχει να κάνει με το κοινωνικό κράτος. Από τη μία μεριά έχουμε ένα φιλελεύθερο, ακραία φιλελεύθερο πολιτικό λόγο, ο οποίος, αν θέλετε, παράγεται και αναπαράγεται από τη Νέα Δημοκρατία, που λέει ότι το μόνο για το οποίο οφείλουμε να παλεύουμε ως κοινωνία, ως κράτος, ως πολιτεία, είναι ίσες ευκαιρίες. Και από την άλλη μεριά υπάρχει η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ανάγεται σε μακρές ιστορικές παραδόσεις του ευρωπαϊκού
ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους που λέει ότι δεν. Δεν μπορούμε να μένουμε ο μόνο. Επιτρέψτε μου να σας πω. Να πω εγώ όμως τη δική μου. Να πω εγώ τη δική μου άποψη όμως. Ναι. Ο κύριος Φίλης έχει πει τη δική του άποψη. Τώρα όμως μιλώ εγώ και λέω ότι η άποψή μου λοιπόν έχει να κάνει. Η άποψή μου είναι ότι η πολιτική ουσία της αντιπαράθεσης έχει να κάνει με δύο διαφορετικές αντιλήψεις για το κοινωνικό κράτος. Από τη μία μεριά αποκλειστικά ισότητα ευκαιριών. Από την άλλη μεριά, όχι μόνο ισότητα ευκαιριών, αλλά μία παράδοση που ανάγεται αλλά μία πολιτική θέση που ανάγεται στην παράδοση του κοινωνικού κράτους της Ευρώπης που παλεύει και για ισότητα αποτελεσμάτων. Αυτά είναι δύο διαφορετικές πολιτικές παραδόσεις, δύο διαφορετικές ιδεολογικές παραδόσεις, οι οποίες συγκρούονται. Και αυτή είναι η πολιτική ουσία του θέματος. Μα ήταν μια πολιτική κριτική, κύριε Τζανακόπουλα, μου επιτρέπετε, έτσι τουλάχιστον τοποθετηθεί ο κύριος Πολάκης και είπε ότι κάνω πολιτική κριτική στον κύριο Κυπουρόπουλο. Απλά το αναφέρω, έτσι, από την χρόνος μας έχει εξαντληθεί, απλώς θα ήταν παράληψη και λόγω των ημερών και λόγω των θεματολογίας της εκπομπής όλες αυτές τις μέρες να ρωτήσουμε την προσωπική σας άποψη, όχι την πολιτική σας θέση, την προσωπική σας άποψη. Έθιμα τα οποία μπορεί να φέρουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, ανά την Ελλάδα, δεν το πάμε γεωγραφικά. Πρέπει να καταργηθούν. Αυτό ποιος και να απαγορευτούν. Θα το κάνετε σε αυτά, εκτός από τα νομοσχέδια αυτά με τις παροχές και με τις ελαφρύνσεις, πρέπει να μπει και κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι πρέπει να μπει στην ημερήσια διάταξη. Άμεσα. Άμεσα. Πριν τις ευρωεκλογές. Θα το δούμε, κύριε Λασκάρα. Κάθετα. Σας λέω την προσωπική μου άποψη. Ευχαριστούμε θερμά. Την προσωπική αυτή ζήτησα. Ναι. Να είστε καλά, κύριε Τζανακόπουλο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Πάμε, όχι, να κάνουμε μια.